ρεαλιστές από ό,τι όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Όχι, προσπαθούσαμε να είμαστε ρεαλιστές. Μερικοί το λένε, σου λένε, συντηρητικοποιείτε. Αλλά ξέρετε τι ζητάμε και από πού ζητάμε να κρυθούμε. Να ζητάμε να κρυθούμε από αυτά που είπαμε και από αυτά που θα κάνουμε. Τώρα πια είναι η περίοδο της πολύ σκληρής δουλειάς για να πετύχει όσα έχουμε σχεδιάσει το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει ένα θετικό δείγμα αυτή την περίοδο. Επιστρέφει η αισιοδοξία στον κόσμο και επιστρέφει και η πολιτική συζήτηση. Σε όλες τα τραπέζια, σε όλες τις καφετέρειες, στη δουλειά, όλοι συζητάνε τι λέει αυτός, τι έγινε εκεί. Οι οικογένειες μεταξύ τους συζητάνε. Αυτή η κουβέντα πρέπει από την κοινωνία να βγει το επόμενο βήμα, ώστε να αποκαταστήσουμε την πολιτική ξανά. Ένα κατακρεουργημένο πολιτικό σύστημα που ήταν πλήρως απαξιωμένο. Να επιστρέψει, και αυτό προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πει πέντε πράγματα, να τα υλοποιήσει αυτά τα πράγματα και να ξαναδείξει ότι η πολιτική έχει σχέση με τους πραγματικούς ανθρώπους. Αν θα βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων. Εκεί κρίνονται οι πολιτικές. Εκεί κρίνεται ποιος είναι αριστερός και ποιος είναι δεξιός. Αυτό δεν είναι καθόλου. Ιδεολογίες. Κλείσαμε, κύριε Βαρουφάκη. Να κάνω από μία ερώτηση σε όλους, ίδια. Ίδια ερώτηση. Έχετε πρόβλημα με υποψηφιότητα Αβραμόπουλου ή συζητάτε στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες υποψηφιότητες? Το ίδιο ισχύει για τους πολίτες. Γιατί φωνές περίεργες στο κόμμα σας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει κλεισμένο κάτι. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις. Θα συζητήσουμε. Έχουν φτάσει κοντά οι μέρες. Πολύ σύντομα θα ξέρετε για τον κύριο Αβραμόπουλο. Πολύ σύντομα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε πολλές σκέψεις που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι επικοινωνιακά θα ήταν ευφυές, αλλά και επί της ουσίας σημαντικό η επιλογή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας να δείξει τη μέγιστη εθνική συνεννόηση. Και να δείξει αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά. Ότι δεν θα στηριχθεί μόνο στις δυνάμεις της αριστεράς, αλλά θα πετύχει με τις πράξεις του σε επίπεδο κυβερνησιμότητας τη μέγιστη εθνική συνεννόηση και συστράτευση δυνάμεων. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, εγώ θα ήθελα να είναι πρόσωπο το οποίο να προέρχεται από άλλο χώρο από το ΣΥΡΙΖΑ για να δείξουμε ακριβώς αυτό το αγκάλιασμα όλων των δυνάμεων. Συμφωνείτε με τον κύριο Αβραμόπουλο? Εγώ προσωπικά θα συμφωνούσα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα συμφωνούσα και με πολλά άλλα πρόσωπα. Ναι, καλά. Αλλά πιστεύω ότι είναι στο τραπέζι μεταξύ των Επειδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, θα ήθελα να μην προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ για να φανεί ακριβώς αυτή η συνένωση δυνάμεων. Εννοείται, φυσικά αυτονόητα, και για τον κύριο Καραμαλή θα λέγατε το ίδιο, πιστεύω. Νομίζω ότι και για τον κύριο Καραμαλή, όχι απλώ θα έλεγα το ίδιο, νομίζω θα ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, αλλά θεωρώ ότι αυτό μάλλον δεν θα το επιθυμούσε ο ίδιος, αν το καταλάβει έτσι καλά. Δεν έχει υπάρξει διαπρόταση και πολλοί από το κόμμα. Από όποιες διαρροές αποδίνει. Το Σύνταγμα δίνει στον κύριο.